Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στα Econews News by Day. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου εξελίσσεται σε πρωταθλητή στη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων τόσο σε επίπεδο ποσοτήτων όσο και σε επίπεδο καθαρότητας. Ένα δίκτυο 430 καφεκάδων διαφόρων χωρητικοτήτων έχει ήδη αναπτυχθεί σε όλες τις γειτονιές του Παλαιού Φαλήρου ενώ μεταξύ των δράσεων που αγκάλιασαν οι δημότες ήταν η δωρεάν παροχή μικρών οικιακών καφεκάδων κουζίνας και κομποστοποιήσιμων σακουλών όπως αποκαλύπτει στον Σκάι ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος. Κύριε Φωστηρόπουλε, ο Δήμο Παλαιού Φαλήρου ξεκίνησε τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στα τέλη Απριλίου του 2021. Μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί μεγάλη πρόοδο και για το πρώτο τετράμινο του 2024 το σύνολο των βιοαποβλήτων βρίσκεται ήδη στου 700 τόνου, με τη συνολική πρόβλεψη έω το τέλο του έτου να φτάνει του 2.000 τόνου. Περιγράψτε μα αυτή την προσπάθεια του Δήμου. Στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου υπάρχει μια ομάδα ανακύκλωση η οποία χειρίζεται ξεχωριστά κάθε ρεύμα και κυρίω τα βιοαποβλήτα. Απόβλητα. Αυτό που διαπιστώσαμε στην πορεία του χρόνου είναι ότι τα βιοαπόβλητα είναι ένα είδο απορρίμματο το οποίο πολύ γρήγορα μπορεί να επιστρέψει στη φύση και συγχρόνω να μειώσει όλα αυτά τα οποία θαύονταν επί χρόνια συγχωματερή, με μια μίξη πραγμάτων τα οποία ουσιαστικά κάνουν πάρα πολύ κακό στο περιβάλλον. Στην καμπάνια μα έχουμε περιλάβει κάποια ε, διαδραστικά, αν θέλετε, βιντεάκια τα οποία βγαίνουν μέσα από την καρδιά μα προκειμένου να κάνουμε ένα καλύτερο πλανήτη, ένα καλύτερο κόσμο. Τα βιοαπόβλητα έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 8%, με στόχο να έχουμε το 40% των απορριμμάτων μα να γυρίζουν πολύ γρήγορα στη φύση μέσω αυτού του καφέ κάδου. Πριν βγει ο κάδο ε, στους στου δρόμου, πριν το δουν οι πολίτε, ήδη είχαμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα όπου ενημερώναμε τα σχολεία μα και μετά, αμέσω μετά, ενημερώσαμε του μεγάλου παραγωγού. Δηλαδή τα καταστήματα κατά υγειονομικού ενδιαφέροντο, τα ανθοπολία, τα σούπερ μάρκετ και γενικά όπου υπήρχε παραγωγή βιοαποβλήτων. Αυτό ωφέλησε τα μέγιστα γιατί ουσιαστικά είχαμε πολύ καλή ποιότητα των απορριμμάτων. Τώρα θα μου πείτε, μιλάμε για τα απορρίμματα, λε και είναι το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο. Επιτρέψτε μου να σα πω ότι για εμά εδώ στο Παλαιό Φάλερο είναι δείγμα πολιτισμού. Έχουμε καταφέρει πολλά απορρίμματα τα οποία θάβονταν τελικά να επιστρέφουν σε 40 μέρε, κυρία Γεωργίου. Τόσο κάνει ουσιαστικά το βιοαπόβλητο, να επιστρέψει ο σκοπό στη φύση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για αλλαγή κουλτούρα από την πλευρά των πολιτών ζητούμε από του πολίτε, από του συνανθρώπου μα, να αλλάξουν κάποιε συνήθειε που πολλέ φορέ γνωρίζουν ότι δεν κάνουν καλό, απλά δεν κάνουν το πρώτο βήμα για να τι αλλάξουν. Μοιράζουμε σε συγκεκριμένου ανθρώπου όμω που το θέλουν δωρεάν 7 λίτρα καφέ καδάκια για να τα έχουν δίπλα στον νεροχύτη του μαζί με τι ειδικέ κομποστοποιήσιμε σακούλε προκειμένου τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα να νιώθουν την ασφάλεια ότι θα πετάξουν το προϊόν που έχουν μαζέψει στο σπίτι του με τον καταλληλότερο τρόπο προκειμένου να συμβάλλουν και αυτή στη βελτίωση του περιβάλλοντο. Κυρίε και κύριοι, κυρί, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο Eco News by Day. Καλό σα βράδυ.